επικεφαλής είναι ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας. Ο Σαπίντος ζει πάρα πολύ έντονα αυτά τα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Θα δούμε εδώ την ΑΕΚ. Ο Σόλ έχει πλαγιοκοπήσει, έχει μπροστά του τον Σούσιτς. Πάτησε για τον Κάμα. Καρδιά. Και πάλι ο Πορτογάλος που κλείνει προς τα μέσα και σεντράρει. Επικίνδυνα εδώ, πλασέ, γκολ! Υποδεικνύεται όμως offside σε βάρος του Φαράζ. Τα πανηγύρια των αναπληρωματικών της ΑΕΚ που πήγαν να μπουν στο γήπεδο διεκόπηκαν. Ο Φαράζ όμως, με τον τρόπο που θα ξαναδούμε μετά από μια εξόχη σέντρα από τον Μπρούνο Κάμα, απελευθερώνεται από τον Σεπάκ, πλασάρει στην έξοδο τον Μπέλετς και δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ένα γκολ το οποίο το βλέπουμε συχνά στα γήπεδα μας στην Κύπρο. Είναι αυτό που λέμε, όταν γίνεται σέντρα από τα πλάγια, ο αμυντικός πρέπει να παίρνει man-to-man τον παίχτη. Τον γκολ που σημείωσε η ΑΕΚ στο 5 με τον Ιμάτ Φαράζ, το είδαμε και με την γραμμή την οποία χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι του VAR για να διαπιστώσουν την εγκυρότητα του τέρματος, παρά την αρχική υπόδειξη του βοηθού διαιτητή. Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα, Δημήτρη, την τακτική προσέγγιση και των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ αμήνεται σε ένα 4-4-2, ενώ το ΑΠΟΕΛ επιτίθεται με ένα 4-3-3. Και... πολύ καλή παγιά του Σαρφό στην πλάτη της άμυνας για τον Μαρκίνιος που μπαίνει στην περιοχή. Πλασάρι γκολ! Η ισοφάριση για τον ΑΠΟΕΛ έρχεται στο 9 με τον πρώτο του σκόρερ, τον Μαρκίνιος, ο οποίος γίνεται διψήφιος σκοράροντας για 10η φορά στο φετινό πρωτάθλημα και πάρα πολύ νωρίς φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. 4 λεπτά μετά την επικύρωση του τέρματος της ΑΕΚ, ο Βραζιγιάνος είναι αυτός που φέρνει το παιχνίδι στα ίσα για τον ΑΠΟΕΛ και αποκαθιστά τις ισορροπίες με τις οποίες είχαν ξεκινήσει την αναμέτρηση οι δύο ομάδες. Και ξαναβλέπουμε την επίτευξη του τέρματος. Η μπαγιά από τον Σαρφό έκανε λάθος ο Ντιουνκού μετά το κοντρόλ του. Βλέπουμε πήγε να κατεβάσει ο Μαρκίνιος, ο Ντιουνκού δεν απομάκρυνε και αυτό επέτρεψε στον Βραζιγιάνο να απλώσει το πόδι του, να ευνηδιάσει τον Πίριτς και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 10ο λεπτό. Είναι μια καταπληκτική πάσα από τον Σαρφό με κίνηση στον χώρο από τον Μαρκίνιος και η επιμονή του τελευταίου εκεί να εκμεταλλευτεί και το λάθος και την αδράνεια του Ντιουνκού. Πέτυχε τον γκολ σε χρονικό σημείο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί είδαμε ότι και για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε έτσι να βαραίνει. Βάλε ωραία το σώμα του ο Πόντς για να ελευθερωθεί. Θα βρει τον Τόγκε από πλασάρι. Μπαλακοντράρι στον Πέτροβιτς. Ο Φαράζ εκτελεί στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 11ο λεπτό. Αλλά αφήνει για τον Τόγκε. Σεντράρι χαμηλά το πλασέ, φεύγει έξω. Στο 14 η ΑΕΚ απειλεί με τον Πέρε Πόντς, ο οποίος βρέθηκε σε κέρια θέση εντός περιοχής. Η παγιά του Σενεγαλέζου για τον Σόλ που κατεβάζει. Στρώνει στον Κάμα. Το πλασέ του στέλνει την μπάλα έξω. Πόσο δίπλα θα το διαπιστώσουμε από αυτό το replay. Δώσε πάρα πολλά φάλσα στην μπάλα ο Μπρούνο Κάμα. Όπως και επίσης στατικές φάσεις. Δεν κάναμε σχόλιο. Είδαμε πάρα πολλά corner fouls μέχρι στιγμής. Γεμίσμα του Μαρκίνιος προς τον Κωνσταντίνοβ. Μαζεύει ο Πίριτς πρώτου Πέτροβιτς. Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι το επιθετικό, δυσκολεύονται να πάρουν πρωτοβουλίες. Ανέβηκε ο Γκαρθία, ο οποίος άφησε στον Κάμα. Που μπαίνει στην περιοχή, δοκιμάζει σου την μπάλα κοντράρι στον Πέτροβιτς και καταλήγει σε κόρνερ. Ο Εντονκαλά, ο Ντιουνκού, ψύχρεμα απέφυγε τον αντίπαλό του και μοίρασε για τον Τόγκια. Που δοκιμάζει ένα σουτ, αδύναμο και άστοχο. Ο Τόγκια υποδέχεται. Έχει τον Σούσιτς μπροστά του, δοκιμάζει σουτ, ο Πέτροβιτς έκοψε. Δεν μπόρεσε ο Κάμα, απομάκρυνε ο Σούσιτς. Απομάκρυνε στη συνέχεια ο Τάλσι, ο οποίος βρήκε μάλιστα τον Kingsley Σαρφό, που ανοίγει στην ευθεία για τον ταχύτατο Εντονκαλά. Έχει την επιλογή του Κβιλιτάη απέναντι τον σημάδεψο. Ο Μιλίτσεβιτς όμως βγάζει σπουδαία άμυνα. Πανέρχεται με τον Ντιουνκού να ανοίγει για τον Σάντος. Ξανά Ντιουνκού εντός περιοχής, θα πέσει σε αυτήν. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι η φάση της πτώσης του Ντιουνκού στο έδαφος. Σενεγαλέζος πάει να γεμίσει και νομίζω ότι κλωτσάει το χορτάρι πριν χάσει την ισορροπία του. Μέσα από την εξέταση της φάσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να κληθεί για on-field review. Ντιουνκού. Άλλη μια σέντρα στην περιοχή. Η κεφαγιά καταλήγει στον Λόπες που δοκιμάζει το σούτ στον Μπέλετς. Στο 84.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία που καταγράφεται στο δεύτερο ημίχρονο. Διαποδός Ράφα Λόπες. Ένα εξαιρετικό κοντρόλ από τον Λόπες και τέλειωμα, αλλά πρέπει να τονίσουμε επίσης και την απόκρουση η οποία έχει γίνει. Ο Σούσιτς έκοψε. Γιούρσιο. Άλλη μια μπαγιά. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που έκανε κίνηση ο Ντιουνκού, δεν μπόρεσε όμως να συνδεθεί με την μπάλα. Που γεμίζει, μπάλα περνά και καταλήγει εκτός, η κατοχή είναι για τον Αποέλ. Που στρώνει για τον Τομανέ, επέστρεψε για να βγάλει την άμυνα ο Ντιουνκού. Και τώρα η ΑΕΚ θέλει να φύγει μπροστά με τον Σάντος, το παιχνίδι όμως ολοκληρώνεται. Ο Αποέλ είναι πρωταθλητής. Μετά από 5 χρόνια το τρόπαιο βάφεται ξανά γαλαζοκίτρινο. Πλάι στα 21 κύπελα και τα 14 Super Cup. Η πλούσια τροπαιοθήκη του Αποέλ κοσμεί πλέον και το 29ο τρόπαιο του πρωταθλητή. Μια σεζόν η οποία ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου με την Βοηβοτίνα για τον δεύτερο γύρο του Conference League, ολοκληρώνεται στις 11 Μαΐου με την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος, το οποίο πανηγυρίζεται εντόνως. We'll be right back.